φανερά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεν είναι θέμα. Καλά, κύριε Μαρτίνη, τώρα ψιλιστάχυρα. Θα τα βρούμε και αυτά. Θα τα βρούμε με την νόμιμη οδό. Κύριος Μιχαηλίδης ρωτάει για 8 λεπτά και μετά, κύριε Κεφαλογιάννη, είστε εσείς. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, από το χρόνο μου, να τον αφιερώσω σε δύο παρατηρήσεις για όλο αυτό που εξελίχθηκε μέχρι τώρα. Πρώτα-πρώτα, θεωρώ ότι παραποιήθηκε η τοποθέτηση και η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μαρτίνης όσον αφορά στη λίστα. Ο κύριος Μαρτίνης αμφισβήτησε τη δοτή, όπως τη χαρακτηρίζει διοίκηση αυτή τη στιγμή του Ερίκος Δινάν, η οποία δεν νομιμοποιείται κατά τον κύριο Μαρτίνη λόγω της παράλυσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από το διορισμό της κτλ. Να διεκπεραιώνει πράγματα. Και η παρατήρησή του ότι δεν αναγνωρίζω αυτή τη λίστα αναφερόταν προφανώς στο ότι τη λίστα αυτή την υπογράφει ένα πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώμη του δεν του αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή την δικαιοδοσία να υπογράφει ένα τέτοιο έγγραφο. Και επομένως τη διοικητική δικαιοδοσία. Με συγχωρείτε, αφήστε με να μιλήσω. Μα σας παρακαλώ, δεν θα επιτρέψω να με ξαναδιακόψετε. Όχι, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν θα ακούμε τη δική σας συνέχεια. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Αγελάνε όλοι μαζί μας. Ερμηνεύουμε τον παρόντα μάρτυρα, τι να το ρωτήσει. Λοιπόν. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο και το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω. Κύριε Μιχαλίδη, ψηφίστε. Και το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Φωνάζει τώρα δύο κατά. Αυτή η λίστα. Μη φωνάζει. Σας παρακαλώ. Αυτή η λίστα κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, ενοχοποιητικά έναντι του κύριου Μαρτίνη. Και επομένως έχει κάθε δικαίωμα αυτή τη λίστα να σιωπήσει απέναντί της. Δηλαδή ούτε να την αποδεχτεί, ούτε να την απορρίψει. Επομένως είναι απόλυτα εύλογη η στάση την οποία έχει τηρήσει. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να αξιοποιηθεί, και να αξιολογηθεί η λίστα αυτή. Κύριε Μαρτίνη, με συγχωρείτε, δεν θέλω να μου απαντήσετε σε αυτά. Είναι δικές μου προσωπικές παρατηρήσεις. Δεν είναι ερωτήσεις, θέλω να πω δηλαδή. Περιμένετε, κάνετε την ερώτηση και μετά. Θα σας υποβάλω ερωτήσεις συνέχεια. Περιμένετε, κύριε Μαρτίνη, σας παρακαλώ. Δεν σας έδειξε. Δεν με βαραίνει τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, είναι απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, ότι δεν αναγνωρίζω. Οτιδήποτε έρχεται από κάποια υπηρεσία ή κάποια προσωπικότητα που δεν είναι αιρετή, δεν ξέρει και δεν ξέρω επίσης αν τα δίνει όλα, αν τα δίνει επιλεγμένα, πώς τα δίνει. Να χαίρονται τον Άδωνη. Σύμφωνο. Σύμφωνο. Να χαίρεστε τον Άδωνη, λέει. Λοιπόν, κύριε Μάρτης. Κύριε Μάρτης, στα ερωτήματα τώρα. Αυτές ήταν παρατηρήσεις δικές μου, μπορεί να μην έχουν καμία αξία. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε έγγραφό σας τον Ιούνιο του 2008 αναφέρεστε στην ύπαρξη εκπροσώπων το 2008 του Υπουργείου Υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ και επισημαίνετε ότι θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα το συμπεφωνημένο προεδρικό διάταγμα που απαλλάσσει το Ίδρυμα από την παρουσία των εκπροσώπων του Υπουργείου και επομένως από τις αποδεδειγμένες βλαπτικές παρενέργειες που έχει αυτό. Τι εννοείται συμπεφωνημένο προεδρικό διάταγμα πρώτον και δεύτερον ποιες είναι κατά τη γνώμη σας βλαπτικές ενέργειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποια χρόνια... Των διορισμένων, αυτό είναι Ιούνιο του 2008. Προς τον Υπουργό, προς τον τότε Υπουργό, προς τον κύριο Βραμόπουλο. Η εμπειρία μας από τη συμμετοχή του Δημοσίου, όπως τουλάχιστον εκπροσωπείτο, δεν αφορά τον κύριο Λαμπρόπουλο βέβαια, δεν ήταν σωστή. Και είχαμε ζητήσει
την αλλαγή όλου του καταστατικού. Από την αρχή. Και είχαμε και άλλες ιδέες. Συνεργασίες με το Κοργιαλένιο, συμπράξεις και χιλιαδιό. Δεν είχαμε ζητήσει αποσπασματικά μόνον την αποχώρηση των εκπροσώπων του Υπουργείου. Αλλά απαιτούσαμε, εφόσον συναποφάσιζαν, επειδή είπατε ότι με κατηγορεί εμένα, εφόσον συναποφάσιζαν για προσλήψεις, ήτανε οικονομικά υπεύθυνοι και σηκώνανε μετά τα χέρια ψηλά, τι τους χρειαζόμαστε. Θεωρείτε δηλαδή με αυτή την έννοια ότι αν δεν υπήρχαν τα μέλη αυτά διορισμένα από το Υπουργείο... Θεωρώ ότι τα μέλη αυτά... Θα μπορούσαν να αποφευθούν αυτές οι βλαπτικές συνέπειες, αυτές που αναφέρεστε. Εάν έπαιρναν σωστές οδηγίες από τους υπουργούς τους, θα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Επομένως, συνδέεται τις βλαπτικές αυτές ενέργειες των μελών, των διορισμένων του Διοικητικού Συμβουλίου... Από το Υπουργείο τη συναρτάται με τις οδηγίες που είχαν πάρει από τους πολιτικούς προϊσταμένους, δηλαδή από τον Υπουργό. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Να απαντήσω. Είχα πει την περασμένη φορά που ο δικτάτορας ο Μαρτίνης δεν υπήρξε φορά που να, στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού να μην θέσει θέμα για να απολογηθεί για το τι κάνει το Συμβούλιο του Ερίκος Δινάν. Προφανώς έκαναν το ίδιο και έπαιρναν οδηγίες από τον Υπουργό τους και οι διορισμένοι από το Υπουργείο. Μάλιστα, κατανοητό. Θα αναφερθώ λίγο αργότερα στη, το 2012 στην... μία από τις τροπολογίες Λοβέρδου, όπου με κάποια απόφαση τέλος πάντων, τα 6 και τα 3 αναπληρωματικά μέλη του ΚΙΕΝ διορίζονται πλέον από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή πάβει πλέον η ανάμειξη του δημοσίου, ας το πούμε έτσι, μέσω του Υπουργού, στη διοίκηση του ΚΙΕΝ. Μου επιτρέπετε μία σημαντική παρατήρηση, παύλα διακοπή. Εντάξει, παρακαλώ.